Να καλωσορίσουμε τους Παναγιώτη Δρακόπουλο, ειδικό εφαρμογών διοικητικής, σύμβουλος διατροφικής ζώνης. Την Αναστασία Κουκιαδάκη, διαιτολόγο, διατροφολόγο. Καλησπέρα. Την Χριστάλα Πέτρου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και σας ακούω. Να ακούσουμε από τον διατροφολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Δρακόπουλο. Φέραμε την κυρία Χριστάλα σήμερα, που είναι ένα ζωντανό παράδειγμα της διατροφικής ζώνης και τι μπορεί να κάνει η διατροφική ζώνη όσον αφορά τις διάφορες ασθένειες. Ποια είναι η σύνδεση μεταξύ του καρκίνου, της παχυσαρκίας, του διαβήτη και όλων των χρόνιων ασθενειών? Mm-hmm. Ποια είναι η γενεργός αιτία όλων αυτών των ασθενειών? Το περιοδικό Time της Αμερικής, εδώ, μας λέει «Φλεγμονή, μυστικός δολοφόνος του ανθρώπου. Εκπληκτική σύνδεση μεταξύ φλεγμονής και όλων των ασθενειών. Τι μπορούμε να κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε?» Αυτό λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελαττώσουμε τα επίπεδα του φλεγμονώδους λίπους. Δηλαδή τα επίπεδα του αραχιδονικού οξέως. Mm-hmm. Που έχει γίνει και στην Κύπρο έρευνα για το αραχιδονικό οξύ από έναν παιδίατρο, το Σάβα Σάβα, και μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είπε ότι μέσα στο λιπόδι, όσο αυξάνεται ο λιπόδις τόσο και γίνεται τοξικός, το αυξάνεται το αραχιδονικό οξύ. Το αραχιδονικό οξύ ευθύνεται για τις φλεγμονές. Και τώρα, γιατί παθαίνουμε, η Χριστάλα θα πάθει διαβήτη, εγώ θα πάθω καρδιοπάθεια ή κάποιος άλλος θα πάθει το διαφορετικό άλλο χρόνιο νόσημα? Διότι είναι θέμα γονιδίων. Το τοξικό λίπος θα μπει στο κυκλοφορικό και το πιο ευπαθή όργανο μας θα αρχίσει να αναπτύσσει την ασθένεια. Αυτό είναι η φλεγμονή, έτσι? Αυτό είναι η φλεγμονή. Ναι. Με αποτέλεσμα να έχουμε διάφορες χρόνιες ασθένειες, αλλά η γενεοσυλλογός αιτία είναι μία, που είναι η φλεγμονή. Το 2009 με 2010, το περιοδικό Διατροφής Κολεγίων Αμερικής έβαλε τον Dr. Barry Sears να γράψει για την αντιφλεγμονώδη διατροφή της διατροφικής ζώνης. Ο δημιουργός της διατροφικής ζώνης. Ο δημιουργός της διατροφικής ζώνης είναι ο Dr. Barry Sears, ο οποίος έγραψε για την αντιφλεγμονώδη διατροφή της διατροφικής ζώνης. Η διατροφική ζώνη θεραπεύει το τοξικό λίπος και έτσι θεραπεύει τις φλεγμονές πριν ακόμα. Εσείς είστε σύμβουλος διατροφικής ζώνης. Σύμβουλος διατροφικής ζώνης και ειδικός εφαρμογό διαιτητικής. Ωραία. Να ακούσω και την κυρία Κουκιαδάκη απάνω στο θέμα της κυρίας Πέτρου. Η κυρία Χριστάλα είχε πάρα πολλές ασθένειες. Είχε δυσκυλιότητα, είχε αρθρίτιδα, ημικρανίες, δυσκυλιότητα. Όλα αυτά έχουν θεραπευτεί με τη διατροφική ζώνη. Είχε και ημικρανίες, νομίζω. Και το σημαντικότερο ήταν οι σκλήρες κατά πλάκας, το οποίο είναι αυτοάνοσο νόσημο. Και τώρα έχει θεραπευτεί 80%. Μαζί με την παρακολούθηση του γιατρού της. Και δηλαδή, βέβαια, ναι. Όλα αυτά μαζί σαν σύνολο. Ναι. Ακριβώς, κυρία Πέτρου, τα δικά σας προβλήματα. Ναι. Καταρχήν, να πω καλησπέρα στους τηλεθεατές και χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλετε να αρχίσω να σας πω? Ναι, θα ήθελα να ξέρω το πρόβλημα υγείας σας και πώς το βιώσατε. Από την αρχή που άρχισε? Ναι, ναι, έτσι σε αδρές γραμμές. Εγώ έπαθα κατά πλάκα σκλήση, δεν ήξερα στα αρχικά στην αρχή τι ήταν. Έχανα την όραση μου και επειδή ήμουν υπεύθυνη παραγωγή σε εργοστάσιο με στο ραπ σήματα, νομίζω ότι είναι η δουλειά μου, διότι άρχισε με την όραση. Πέρασε κάμποσος καιρός, 3 χρόνια, γιατί τότε δεν υπήρχε το MRI, δεν είχαν οι γιατροί. Έλεγα, μου έπαθες οπτική νευρίτιδα, δεν ξέρω αν θα έρθει το φως σου, ξέρω εγώ. Πέρασαμε πολλές καταστάσεις, μετά ήρθε η αστάθεια, οι ακράτειες, διπλοπία, πολλά προβλήματα, μουδιάσματα απέσια που δεν μπορείς να τα αντέξεις και μέχρι καθετήρα, αν μπήκα σε πρόγραμμα, αν είχα τον καθετήρα. Είχε φορά που δεν μπορούσα να περπατήσω καθόλου, πολλά προβλήματα. Έκανα και κάποια χειρουργία σπόντυλων και αφιένα και εκείνα, επειδή ήμουν και στο κρεβάτι πολύ καιρό, χειροτερεύαν την κατάστασή μου. Ο νευρολόγος σας, ποιος είναι, σας παρακολουθούσε γιατρός νευρολόγος? Ναι, ναι, στο Ινστιτούτο Γενετικής. Μάλιστα. Παρακολούθησε εμένα και μέσα στο Ινστιτούτο για θεραπεία με ενδοφλέβια κορτιζόνη όταν χειροτέρευα. Εντάξει, εγώ είχα ακούσει για τον... Για τη διατροφική ζώνη. Συνεχίσαν τα προβλήματα, σκαμπανεβάσματα πολλά, είχε και καιρό που
που ήμουν κλινήρα στέλια και δεν θέλω να ξαναπάω σε εκείνο το σημείο, mm-hmm. γιατί ήμουν μέσα σε ένα δωμάτιο με καθετήρες όπως το γυροκομείο mm-hmm. και εξαρτώμουν από άλλους. Mm-hmm. Πέρασα δύσκολα, δόξα τω Θεώ τώρα, αλλά κάθε μέρα έλεγα σε ευχαριστώ Θεέ μου. Μόνο που βλέπεις το φως της ημέρας να λέει σε ευχαριστώ. Όμως είχε και φορά που πήγα πολλά κάτω ντάου, είχε φορά που δεν έφυγε να έξω από το σπίτι για πολύ καιρό. Πολύ καιρό, μόνο στους γιατρούς επήγαινα και αφέθηκα από το να αγαπώ τη Χριστάλλα. Mm-hmm. Εκλείστηκα στον εαυτό μου πολλά. Μετά είχα ακούσει για την διατροφική ζώνη. Πριν 5-6 χρόνια είχαμε και πάει σε ένα ξενοδοχείο που μιλούσε ο κ. Δρακοπούλος. Ύστερα, επειδή χειροτέρεψα, εγώ δεν είχα την ευχαίρεια να πάω να το βρω και ξέρω εγώ. Μετά που έβλεπα τα προγράμματα και έβλεπα σας και εσάς, πήρα την απόφαση και ήθελα να μπω στο πρόγραμμα. Και μπήκατε στο πρόγραμμα. Και μπήκα στο πρόγραμμα, ναι. Είχα βάλει και πολύ βάρος ναι. και το βάρος δυσκολεύε την κατάστασή μου. Δεν σας φαίνεται καθόλου, είστε πολύ κομψή σήμερα. Τώρα. Πόσο καιρό κάνετε τη διατροφική ζώνη? Από τα πέρσι το Δεκέμβρη μου μπήκαμε στο πρόγραμμα. Και είδατε κάποιο αποτέλεσμα? Από τον Μάιο είμαι σταθερή έτσι. Δηλαδή? Ναι, ναι. Πολύ. Πρώτον είχα αστάθεια. Mm-hmm. Βελτιώθηκε η αστάθεια μου, έχω πιο πολύ αυτοπεποίθηση, έχω πιο πολύ ενέργεια. Κάνω πράγματα που δυσκολεύομαι να τα κάνω παλιά mm-hmm. και στο σπίτι και δεν οδηγούν, οδηγώ τώρα. Δεν οδηγούν λόγω και που τις εγχειρήσεις και φοβόμουν. Mm-hmm. Πολλά πράγματα γενικά και δεν θέλω να ξαναπάω να τρέφουμε όπως τρέφουμε πριν. Άρα κάνετε αυτή την διατροφή τη συγκεκριμένη. Ναι. Ο γιατρός σας πώς αντέδρασε? Ο γιατρός μου όταν πήγα, γιατί ναι. κάθε 6 μήνες με βλέπει αυτός ναι. ο γιατρός, έβαλε με να περπατήσω. Είδε με ότι περπάτουν καλά. Είδε με ότι βελτιώθηκα. Και ρώτησε τον άντρα μου, και η ελπέ του πήγε μέσα στο πρόγραμμα. Εντάξει, να συνεχίσει έτσι. Μπράβο, λέει. Μάλιστα. Είχε με στη λίστα να πάρω τον Ταϊσάπρι, δεν με είπαν. Να πάρετε τον τι? Ένα φάρμακο. Ναι. Παλιά έπαιρνα, να το πω, ναι. έπαιρνα. Ήμουν μέσα στην ομάδα μου, μπήκαμε να φέρει το φάρμακο το κράτος, mm-hmm. το Evonex για να το πάρουμε. Χωρίς τα λέμε φάρμακα, εσείς πάντως δεν πήρατε αυτό. Μου, και το έπαιρνα ναι. για 9 χρόνια. Μπήκαμε ναι. μέσα στην έρευνα 4,5 χρόνια, ναι. σύνολο το έπαιρνα 9 χρόνια και μετά πήρα ξύλο. Κάνετε αυστηρά αυτή την διατροφή, τώρα, την διατροφική ζώνη, την τηράτε. Την τηρώ απλά κάπου. Κάποιες συγκυρίες μπορεί να παρανομήσεις ναι. λίγο. Αλλά λίγο. Αλλά το μετανιώνεις, γιατί mm-hmm. νιώθεις πολλά πιο ωραία να μην ναι. παρανομάς. Μάλιστα. Λοιπόν, αν έχουμε τηλεφωνήματα, να τα βγάζουμε στο μεταξύ. Κύριε Δρακόπουλε, είναι μια καταπληκτική περίπτωση βεβαίως αυτό που αποδεικνύει ότι η διατροφή μας είναι τελικά το φάρμακό μας. Η διατροφή μας, mm-hmm. Με τη διατροφή δίνουμε μια εντολή στο σώμα μας. Ναι. Είναι μια πληροφορία. Το σώμα μας παίρνει αυτή την πληροφορία και πώς μας αντιμετωπίζει. Ή θα κάνει φλεγμονή, ή θα κάνει αντιφλεγμονώ ή θεραπεία. Ένα από τα δύο. Ναι. Ή θα παχύνει, ή θα δυνατήσει. Άρα λοιπόν, αν πάρει τη σωστή πληροφορία, τη μεταβιβάσει σε 103 εκατομμύρια κύτταρα. Mm-hmm. Αυτά τα 103 εκατομμύρια κύτταρα εκρίνουν ορμόνες θεραπείας, όπως είναι οι ρεσολβίνες, επιλιποξίνες, προτεκτίνες. Μάλιστα για τις ρεσολβίνες. Ο καθηγητής του Harvard mm-hmm. της βιολογίας έχει προταθεί για Νόμπελ, για τις ρεσολβίνες mm-hmm. αυτή την εποχή. Άρα λοιπόν, όλα αυτά, τι κάνει η διατροφή? Αντιφλεγμονώντας διατροφικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Όπως στην κυρία Χριστάλλα, θεράπευσε τις φλεγμονές της. Παρακαλώ. Ναι. Κάτι. Μαζί με το ωμέγα 3, παίρνω και το ωμέγα 3. Πρώτα είχα πολύ κόπωση, κουραζόμουν εύκολα. Πολλοί γιατροί μιλούν ότι είναι υπέρ του ωμέγα 3. Ναι. Δηλαδή δεν έχει καμία, κανένας... Ναι, το ωμέγα 3 είναι ναι. σου διά ενέργεια. Τι άλλο, με τι άλλο εμπλουτίσατε τη διατροφή σας καθημερινά? Τρώω απ' όλα, απλά λίγο στέψα το ψωμιά, τις πατάτες, ναι. τα ρύζια, αυτά. Κάποιος είχα πρόβλημα με το είπε... ψωμί. Τα τρία λευκά κακά, αλάτι, ζάχαρη και αλεύρι. Και αλεύρι, ναι. έτσι. Να σας πω, και το ψωμί με πείραζε. Μου είπε ο γιατρός πριν χρόνια να το σταματήσω και παράγγελα ειδικό mm-hmm. ψωμί χωρίς γλουτένι. Mm-hmm. Μόλις, και τώρα μόλις πάω ψωμί, έτσι αμέσως. Γίνομαι αμέσως. Ναι. Εσείς άλλαξε το βάρος σας με την διατροφική ζώνη ναι. εκτός από το... Ναι, φυσικά, γιατί λόγω κορτιζονών και λόγω ακινησίας ναι. είχα πάρει κιλά, πάρα πολλά κιλά. Ναι. Και φούσκωμα, πιο πολύ φούσκωμα. Σε πόσο καιρό είδατε αποτελέσματα?
που τον πρώτο μήνα. Τον πρώτο μήνα έβλεπα νέα αποτελέσματα. Όλοι... Μιλώ για την υγεία σας. Για το κατά πλάκα σκλήρυνση δεν είναι εύκολη ξέρω. Περίπτωση. Απλά εντάξει, αλλάξε η διάθεση σου. Αλλάξε η ενεκλήση σου. Ένιωσες την μελαγχολία, ή την κατάθλιψη. Με το οτιδήποτε ήθελα να κλαίω. Είναι η διατροφή της ευεξίας, κυρία Κουπιαδάκη. Ακριβώς. Είναι η διατροφή της ευεξίας. Όλα αρχίζουν και ρυθμίζονται σιγά-σιγά, μπαίνουν σε μια ισορροπία, οπότε είμαστε σε ευεξία και πνευματική και σωματική. Άρα όλα παίζουν ρόλο και στην πνευματική μας διάβια. Όταν βρίσκονται όλα σε ισορροπία, δεν υπάρχει λόγος να μην είμαστε σε ευεξία. Εξού και είναι και αντικαταθλιπτική διατροφή, έχω την εντύπωση. Άρα εσείς αισθάνεστε και φέρνετε τα αποτελέσματα μαζί σας. Πολλά καλά. Ναι. Το βλέπει όλος ο κόσμος. Έχουμε κυρία Γεωργία. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Γεωργία. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα σας. Χαιρετίζω τον κύριο Δραγόπουλο. Παρακαλώ. Εγώ κληρώθηκα την περασμένη φορά που έρχανα ήταν ο κύριο Δραγόπουλος. Και θέλω να την πω ευχαριστώ. Είδα πάρα πολλά καλά αποτελέσματα. Σχεδόν περάσαμε η πόνη στα πόδια, στα γόνατα. Είναι πολλά καλύτερα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρόμαστε γιατί είναι η εκπομπή μας που σας πρόσφερε αυτή τη δυνατότητα. Οφείλω να το πω. Να είστε καλά που πήρατε τηλέφωνο για να πείτε ευχαριστώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Βασικά πρώτη φορά εγώ ακούω για αυτήν τη δίαιτα. Και ήθελα πρώτα να μάθω αν έχει κάποια σελίδα στο ίντερνετ ο κ. Δραγόπουλος που μπορούμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Βεβαίως. Να μας απαντήσει, να μας ξεκαθαρίσει λίγο τι είναι η διατροφική ζώνη. Μας δίνετε το έναυσμα να μας πει, απαντήστε αν θέλετε. Μάλιστα, η διατροφική ζώνη όπως γράφτηκε στο αμερικανικό περιοδικό Nutrition, έτσι μπράβο, των κολεγίων διατροφής, είναι αντιφλεγμονώδες διατροφικό πρόγραμμα. Τελείωσε, αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι δίαιτα. Δεν είναι δίαιτα. Γιατί δεν είναι δίαιτα? Εφεύρεση του δόκτωρα Ασίας. Είναι του δόκτωρα Ασίας. Γιατί δεν είναι δίαιτα? Η παχυσαρκία είναι μία νόσος, μία φλεγμονή. Αν δεν θεραπευτεί αυτή η φλεγμονή, πώς θα δυνατήσουμε? Αλλά η διατροφική ζώνη μπορεί να αποβάλεις κιλά, αλλά δεν φεύγει η μυϊκός ιστός. Φεύγει το λίπος και δημιουργείται μυϊκός ιστός. Είναι και ένα καλό προτέρμα είναι τούτο. Και παίρνεις από όλες τις, παίρνεις και την πρωτεΐνη σου και το λίπος σου και τα αμυνατάφρακτα. Και αν θέλεις θα πάρεις αυτά τα πράγματα. Αν θέλεις. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ωραία. Και πάνω στα, επειδή ρωτάει ο κόσμος πάντα για τα ωμέγα 3, να πούμε ότι μπαίνει στο www.ifos. Μπράβο. Για να βρει κανείς... Τα μοριακώς απεσταγμένα ωμέγα 3. Αυτά που είναι, αυτό δεν είναι δικό σας site. Ο, δεν είναι δικό μου site αυτό. Ναι, αυτό είναι επιστημονικό site. Όχι, αυτό είναι το site του Πανεπιστημίου Guelph στον Οντάριο του Καναδά, που εκεί έχει αναρτήσει ποια ωμέγα 3 στον πλανήτη είναι μοριακώς απεσταγμένα. Ωραία. Άμα δεν τα βρίσκει, μπορεί να μπει στο www.zone.com.gr και που λέει ωμέγα 3, να πατήσει το link και να το βγάλει απευθείας στο ύφος. Έχουμε δει εδώ μία πολύ καλή... να την πω έτσι, καλυτέρευση υγείας, κυρία Κουκιαδάκη, μάλιστα πάνω σε ένα θέμα πολύ πολύ σοβαρό υγείας. Αυτό πώς μπορεί κανείς να το φέρει μέσα στη ζωή του, όχι σε αυτά τα προβλήματα απαραίτητα, μπορεί να έχει διαβήτη, μπορεί να έχει οποιοδήποτε άλλο θέμα. Ισχύει η διατροφική ζώνη ότι καλύπτει ή αν θέλετε... κάνει καλύτερο... ελέγχει τις ορμόνες στο σώμα μας. Φέρνει αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα ασθενειών. Όταν ελέγχουμε το επίπεδο της ινσουλίνης, όταν η ινσουλίνη είναι ψηλά στον οργανισμό μας, τότε αυτό δημιουργεί αρρώσεις. Όταν έχουμε ινσουλίνη ψηλή, τότε έχουμε πολύ αραχιδονικό οξύ στο σώμα μας. Το αραχιδονικό οξύ είναι η πρόδρομη ουσία για τα κακά εικοσανοειδή. Οπότε, όταν ελέγξουμε την ινσουλίνη, δεν έχουμε πολλά κακά εικοσανοειδή. Οπότε έχουμε άρεστη υγεία. Δηλαδή, συνεχίζει ο ασθενής την συντηρητική αγωγή του με τα φάρμακά του. Και βέβαια, όλα μαζί σε συνδυασμό και τα δύο. Λοιπόν. Και με κάποιο φάρμακο, αν παίρνει τον γιατρό του, μαζί με τη διατροφή. Κύριε Δρακόπουλε, επειδή είναι συνταρακτικό αυτό το παράδειγμα με την κυρία Πέτρου. Να πω λίγο η κυρία Πέτρου ότι είχε σιγά σιγά να μας ακούσει ο κόσμος, γιατί κάποιος τον έχει τηλεόραση. Είχε γαστρίτιδα, κράμπες, ακράτεια, δυσουρία, αστάθεια, μόνιμη κούραση, πονήσεις αρθρώσεις, ευερέδη στο έντερο, δυσκυλιότητα, ημικρανίες, πονοκέφαλη, οστεοαρθρίτιδα, οπτική νεφρίτιδα. Όλα αυτά από την σκλήρυνση κατά πλάκα? Όχι, καμία σχέση. Φλεγμονές. Ναι, μεν οι φλεγμονές κάνανε άλλες σκλήρυνσεις κατά πλάκα και άλλες κάνανε όλα τα υπόλοιπα νοσήματα. Ναι.
Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα νοσήματα θεραπεύτηκαν. Mm-hmm. Κάτι άλλο. Λέμε τώρα τη λέξη θεραπεία. Τη στιγμή που έχουμε ενεργοποίηση γονιδίου, και αυτό το γονίδιο το απενεργοποιούμε, ανά πάσα στιγμή, αν θα κάνουμε την προηγούμενη ζωή μας, ξαναενεργοποιείται το γονίδιο και ξαναβγαίνει η ασθένεια στην επιφάνεια. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε τελείως τρόπο ζωής, και κυρίως τρόπο διατροφής, να κρατήσουμε αυτό το γονίδιο απενεργοποιημένο. Αυτό το έχουμε δει από τις έρευνες. Χημικές ενώσεις δηλαδή, εντελώς χημικές ενώσεις η διατροφή. Μπράβο. Μαζί με... Με άσκηση. Ναι. Πάντα. Και άσκηση. Πάντα. Με περπάτημα, ναι. Με άσκηση. Βεβαίως, ναι. Και άσκηση. Και άσκηση. Όταν λοιπόν μπορείς να περπατήσεις, θέλει και μισή απερπάτημα την ημέρα. Οπότε λοιπόν, έτσι, ναι, ναι, θεραπεία θα πει απενεργοποιούμε το γονίδιό μας, το κάνουμε, το χαμηλώνουμε, να ενεργοποιούμε τα αντιφλεγμονώδη γονίδιά μας, και έτσι βρήκαμε τη θεραπεία. Απλά η ερώτηση μου που θα επαναλάβω είναι η απάντηση του γιατρού σας, του νευρολόγου σας, του Ινστιτούτου Γενετικής. Λιγότερα από πολλά φαρμακά. Ναι. Πάρα πολλά φαρμακά. Έπαιρνα πολλά πρώτα. Τώρα δεν μου τα γράφει. Δεν χρειάζεται, επειδή λόγω έχουν... Ξέρει για την διατροφή σας. Ναι. Ναι. Και δεν μπορώ να συνεχίσω. Ωραία. Μιλήσατε πριν ότι στη ζώνη υπάρχει χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης, μεσαίος και ψηλός. Παγκοσμίως είναι αυτό. Ναι. Αλλά τα διαχωρίζετε. Τα διαχωρίζουμε. Και, λέτε ο χαμηλός σε μεγάλη ποσότητα, ο μεσαίος. Έχουν βγάλει και διαβαθμίσεις. Ο χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης είναι κάτω από 59. Ναι. 59 ως 69 είναι ο μέτριος. Ναι. Και από 69 και πάνω είναι ο ψηλός γλυκαιμικός δείκτης. Απάνω σε αυτό να ρωτήσω και για τους διαβητικούς, ότι μπορούν να τρώνε υδατάνθρακες με χαμηλό. Να τρώνε υδατάνθρακες με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, αλλά εδώ υπάρχει μία σύγχυση, γι' αυτό βγήκε το γλυκαιμικό φορτίο. Η πατάτα, που είναι σύνθετος υδατάνθρακας, και η ζάχαρη που είναι απλός υδατάνθρακας. Ποιο εισέρχεται πιο γρήγορα στην κυκλοφορία του αίματος? Η ζάχαρη. Όχι βέβαια. Η πατάτα. Η πατάτα. Βλέπετε. Η πατάτα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο το άλλαξαν και βρήκαν το γλυκαιμικό φορτίο. Άρα εκεί είναι που πατάει η διατροφική ζώνη. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τον υδατάνθρακα, σε τι ποσότητα να το φάμε. Υπάρχει το χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο κάτω από 10, το μέτριο γλυκαιμικό φορτίο από 10 μέχρι 20 και το υψηλό γλυκαιμικό φορτίο πάνω από 20. Άρα ο διαβητικός δεν τρώει με τίποτα πατάτα. Πάνω από 20. Ναι. Πάνω από 20 δεν τρώει. Αν φάει μία πατάτα στο γεύμα, τότε δεν παίζει ρόλο. Ρύζι. Έχει μεγαλύτερο γλυκαιμικό φορτίο από την πατάτα. Ερχόμαστε στο ρύζι. Το ρύζι έχει χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο, αλλά έχει ψηλό υδατάνθρακα. Με αποτέλεσμα έχει πολύ ψηλό γλυκαιμικό φορτίο. Γι' αυτό δεν μπορούμε να το φάμε. Άρα από πού κανείς μπορεί να πληροφορηθεί το γλυκαιμικό φορτίο? Παντού υπάρχουν αυτοί οι δείκτες. Ναι. Παντού. Πάει στο Google, στο διαδίκτυο, πατάει γλυκαιμικό δείκτη, γλυκαιμικό φορτίο. Άρα δεν είναι το γλυκαιμικό δείχτη που θα βλέπει κανείς. Όχι, το γλυκαιμικό φορτίο. Του γεύματος. Αλλά το γλυκαιμικό φορτίο. Φορτίο του γεύματος. Μάλιστα. Θα πρέπει δηλαδή το γλυκαιμικό φορτίο του γεύματος να έχει πάντα μία πρωτεΐνη και μέτριο γλυκαιμικό φορτίο γεύματος. Αυτή η διατροφική ζώνη. Ο Μπάρι Σίαρς και η διατροφική ζώνη αντιμετωπίζουν την τροφή σαν χημικό παρασκευή, δηλαδή χημικό από τη φύση. Μα η τροφή, μας είπαμε, είναι μία ενέργεια που την παίρνει αυτή την ενέργεια το σώμα μας και ή διατηρείται και μέχρι 120-130 ετών ή στα 60 του έχει ένα βιολογικό ρόλο 100 ετών και παθαίνει χρόνια νοσήματα. Μάλιστα. Αυτή τη δύναμη την παίρνει από την τροφή. Αυτό είπε ο Παρισίρης. Και το είπανε πριν 2.000 χρόνια αυτό, Ιπποκράτης. Ναι, ναι, απλά το επανέφερε. Έτσι. Και μάλιστα το επανέφερε σε πιο επιστημονικό υπόβαθρο. Πιο επιστημονικό υπόβαθρο, Παρισίρης. Το βάσισε απάνω σε ένα βραβείο Νόμπελ. Μπράβο, βασίστηκε στο βραβείο Νόμπελ 1982 που μίλησε για τα οικοσανοειδή. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Κουκιαδάκη, είδαμε αποτελέσματα στην κυρία Πέτρου άμεσα. Δηλαδή, μας είπε η κυρία Πέτρου, στον μήνα πάνω αισθανθήκατε ήδη καλύτερα. Και σταδιακά, όσο περνάει ο καιρός καλύτερα. Ναι. Και να πω και κάτι, για να μου δώσει τη διατροφική ζωή ο κ. Δραγκοπούλος, έκανα ειδικές αναλύσεις. Δεν ήταν έτσι, πήγα εκεί και μου τα έδωσε. Έκανα ειδικές αναλύσεις. Και κάνετε ακόμα. Όχι, μία φορά που δεν τις κάνω στο νοσοκομείο. Πήγαμε σε ειδικό χημείο και τις κάναμε. Να δει αν είναι καλά και μετά να ξέρει τι πρόγραμμα θα μου βάλει. Μάλιστα. Και όταν με είδαν εμένα πολύ γνωστοί φίλοι και έκανα διαφορά, μου ζητήσαν να πάσει να επισκεφτούν τον κύριο Τρακόπουλο. Πήγε μωρό με άσμα.
Και παχύσαρκο το μωρό, πολλά. Δηλαδή είναι η διατροφή φάρμακο. Ναι. Είναι η διατροφή. Ναι, ναι. Γιατί είδαμε τόσο γρήγορα αποτελέσματα στην κυρία Πέτρου. Και με τα κιλά. Γιατί άρχισαν και να ρυθμίζονται οι ορμόνες. Τα κακά εικοσανοειδή που είπαν προηγουμένως άρχισαν να ρυθμίζονται. Δηλαδή αμέσα και να πέφτει το επίπεδο της ινσουλίνης. Αμέσα γίνεται αυτή η ναι, αλλαγή. Ναι, εξαρτάται βέβαια και από τι εξετάσεις έχει ο καθένας. Ναι. Και όταν είχα τα πολλά κιλά, δεν είχα και καλή κυκλοφορία. Ναι, δεν έσωνα να περπατήσω. Εντάξει, ήταν πολλά πιο δύσκολη η ζωή μου. Μάλιστα. Τώρα κάνω πράγματα που δεν μπορούσα να τα κάνω. Κάνω δουλειές που δεν μπορούσα. Αντιλαμβάνομαι. Παρακαλώ το καταληκτικό σχόλιο για να πάρω και την κυρία Μαλούπα τώρα. Σε 20. Ναι. Η θεραπεία ξεκινάει από τη στιγμή που ξεκινάμε το διατροφικό πρόγραμμα. Μας είπε η έρευνα από την Νορβηγία, από τις ιατρικές σχολές, μέσα 24 ώρες. Άρα αρχίζει. Από 24 ώρες και μετά αρχίζει το αντιφλεγμονώδες διατροφικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Η αντίστροφη μέτρηση. Έτσι. Δεν έχω. Μπράβο σε εσάς. Πραγματικά με έχετε αφήσει αφώνη. Τελειώσαμε, κλείσαμε. Ευχαριστώ. Θέλετε έτσι μία πρόταση μόνο. Μια συμβουλή στον κόσμο ότι όταν προσέχει τη διατροφή του, σίγουρα θα καλυτερεύσει και η υγεία του και η ζωή του. Και μαζί με το ωμέγα 3. Κυρία Πέτρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε να κλείσουμε. Ευχαριστούμε τους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ.